Νικητής στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών στο Δήμο Ρεθύμνου αναδείχθηκε και πάλι ο Γιώργος Μαρινάκης με ποσοστό 52,04%, λαμβάνοντας 11.743 ψήφους έναντι του αντιπάλου του Θοδωρή Νίνου, ο οποίος έλαβε ποσοστό 47,96% και 10.824 ψήφους. Με βάση το τελικό αποτέλεσμα, η αποχή άγγιξε το 41,46%. Από τις 39.391 εγγεγραμμένους, ψήφισαν οι 23.061, έγκυρα ψηφοδέλτια 22.567, άκυρα λευκά 494. Κάποιοι με θεωρούσαν τελειωμένο. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξω όνομα. Από αύριο να με λέτε Λάζαρο. Αυτή η χαρά δεν ανήκει σε μένα. Σε μένα ανήκει η συγκίνηση. Γιατί μπορώ μετά από 3 θητείες να μπορώ να εγγενιάζω και τον Κλισθένη. Αυτή η νίκη οφείλεται στους επιλακώντες δημοτικούς συμβούλους. Βοήθησαν σε να ήταν επιτυχώντες. Ο κύριος Μαρινάκης χαρακτήρισε τη νίκη του ως νίκη της κοινωνίας. Οι ανώνυμοι άνθρωποι δηλαδή που όπως επεσήμανε τον βοήθησαν να δείξει στο Ρέθυμνο ότι πρέπει να έχει νέα αντίληψη καταθέτοντας την αλήθεια, ενώ δεν παρέλειψε να επισημάνει πως μένει ακόμα πολύ έργο να γίνει. Ως ένα από τα χαρακτηριστικά εμπόδια ωστόσο από τα οποία κατέδειξε είναι όπως είπε το τέρας της γραφειοκρατίας και της υποστελέχωσης. Όλοι υπεύθυνα θα μπορούμε να συνεννοούμεθα και να βλέπουμε πού διαφωνούμε και πού συνεννούμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι αρένα. Είναι ο στίβος της σύνθεσης που η κοινωνία θέλει κάποιοι άνθρωποι να εργάζονται για αυτήν, για το καλό των ανθρώπων και του τόπου μας. Στο μεταξύ, ο Θοδωρής Νίνος δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον αντίπαλό του, λέγοντας πως η επιλογή των πολιτών του Ρεθύμνου είναι απολύτως σεβαστή, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά πως στόχος είναι να γίνει ό,τι είναι δυνατό για να διαμορφωθεί μια άλλη κατάσταση σύνθεσης και συνένεσης την επόμενη μέρα και η εντολή των πολιτών του Ρεθύμνου δείχνει αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Δίνει μια σαφή και ξεκάθαρη νίκη στη νέα αντίληψη. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μας για την εμπιστοσύνη που έδειξαν και στο πρόσωπό μου και σε αυτή την υπέροχη δημοτική ομάδα η οποία δημιουργήθηκε με καθαράν ιδιωτελείς σκοπούς και μοναδικό στόχο του να δώσει την αγάπη και τη δύναμη σε έργα υποδομής για την επόμενη μέρα στο Ρέθυμνο. Ο κύριος Νίνος πριν από λίγο με συνεχάρη. Ήταν μια εξαιρετική πράξη πολιτικής ευπρέπειας. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω το παρελθόν και να δούμε πώς θα υποδεχθούμε ένα δύσκολο αυτοδιοικητικό σύστημα, τον Κλισθένη, που απαιτεί συνεργασία, σύνεση και συνένεση.